Είναι βασικά η καμπάνια η οποία ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα με την Carrefour Cyprus. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα σε ένα ωραίο event. Υπογράψαμε φανέλες, μπάλες, οι οποίες θα μοιράσουμε σε παιδιά. Και σήμερα ξεκινάει το πάρτι, το καλοκαιρινό πάρτι για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, έτσι. Ναι, πιστεύω ένας μήνας με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μια κορυφαία διοργάνωση, πάρα πολλές ομάδες. Πρώτη φορά που γίνονται με 24 ομάδες. Ελπίζουμε ότι θα δούμε ενδιαφέρον παιχνίδια και κάτι καινούριο. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο σε τέτοιου είδους συνήθως διοργανώσεις βγάζουν φαβορί και outsider. Στο ποδόσφαιρο και σε μια τέτοια διοργάνωση υπάρχει φαβορί, υπάρχει outsider. Φαβορί υπάρχουν. Είναι οι ομάδες που έχουν, ας πούμε, τον πρώτο λόγο που λέμε. Που σίγουρα αυτοί, αν θέλουμε να το βάλουμε, να πούμε ποιες είναι, είναι η Γαλλία, σίγουρα, η Γερμανία και η Ισπανία, πιστεύω εγώ, είναι ομάδες οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες πιστεύουμε και ευχόμαστε όλοι εμείς που παρακολουθούμε αυτό το Euro φέτος, θα παρακολουθήσουμε μάλλον, ότι θα δούμε μια ομάδα έκπληξη, η οποία θα μας εντυπωσιάσει. Υπάρχουν και φυσικά κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία. Τελευταίο ευρωπαϊκό το πανηγύρισε πάλι στη Γαλλία. Η Γερμανία 20 χρόνια χωρίς ευρωπαϊκό. Η Ισπανία θέλει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή. Αλλά υπάρχει και ομάδα όπως το Βέλγιο που έχει εντυπωσιάσει. Πορτογαλία, Ρονάλντο. Αυτό είναι λόγο. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή διαθέτει μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα και σε συνδυασμό με τη γύψα που έχουν να ξαναδιακριθούν με ότι παίζουν στην Γαλλία, σίγουρα τους κάνει φαβορί. Η Γερμανία με μια ομάδα που έχει βάση την Bayer είναι πάντα και η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι πάντα μια αξιόλογος ομάδα και μην ξεχνάμε ότι είναι οι Γερμανοί. Οι Ισπανοί, όπως σωστά είπες, θέλουν να επιστρέψουν. Υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Εμείς θέλουμε και την Πορτογαλία, θέλουμε τον Φερνάντο Σάντος να μπορέσει να φτάσει όσο γίνεται πιο ψηλά χρειάζεται και ποτέ να μην ξεχνάμε και την Ιταλία, έτσι. Είναι μια ομάδα οποία ποτέ κάποιος δεν την υπολογίζει τόσο πολύ. Έχει το μέταλλο. Αλλά πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Και σπανίως βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό ή σε Euro, να το πούμε έτσι, και την έκπληξη. Το 92 οι Δανείοι που ήρθαν την παραλία και το πήρανε, το σηκώσανε, και το 4 θα το είχαν στην Πορτογαλία. Όπως είπε και κάποια στιγμή ο Ότο Ερχάγκελ, λέει ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν προσθέσεις τη Βραζιλία και την Αργεντινή, είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολα υπάρχουν εκπλήξεις όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες ομάδες μπροστά από εσένα. Σίγουρα η έκπληξη του 92 της Δανίας, όπως και η δική μας, ήταν κάτι το οποίο συζητιέται και θα συζητηθεί για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει η επόμενη. Βλέπεις κάποια έκπληξη, κάποια ομάδα που μπορεί να προχωρήσει από τις θεωρητικά μικρές? Η πιο ποιοτική ομάδα και πιο έτσι από όλες αυτές είναι το Βέλγιο, που δείχνει ότι έχει το μέταλλο για να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να το κάνει, και φυσικά κάποια στιγμή πρέπει να περιμένουμε και την Αγγλία. Σωστό. Αλλά είναι μια νέα ομάδα, νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν ποτέ τι μπορούν να κάνουν στο γήπεδο. Νεότερη μεσόωρο ηλικιακά της Αγγλίας, 25 μεσόωρο, 25 χρονών. Αντώνη, με αφορμή το σημερινό, το μυαλό γυρνάει 12 χρόνια πίσω? Κάθε φορά τέτοια εποχή πάντα γυρνάει. Ιδιαίτερα τις ημερομηνίες, οι οποίες παίξαμε στην Πορτογαλία, ένας μήνας έντονος με συναισθήματα. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε όλοι εμείς που τον έχουμε ζήσει, και πιστεύω ότι και πολλοί κόσμοι ο οποίος ήταν εκεί ή παρακολουθούσε από την τηλεόραση, πιστεύω ότι όταν υπάρχει Euro, υπάρχει συναισθηματικά, σκέφτονται αυτή την εποχή. Όπως λες και εσύ, αρκετός κόσμος δεν θα ξεχάσει την εικόνα τη δικιά σου όταν τελείωσε ο τελικός, έπεσε κάτω και κράτησε το κεφάλι σου, έκλαιγες, τι σκεφτόσουν, να κάνεις, δεν ξέρεις. Παίζουμε και γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχει να συγκριθείς απέναντι σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστείς. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτή την επιτυχία τη χειρίστηκε σωστά το ελληνικό ποδόσφαιρο? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
πιστεύω ότι υπήρχαν και θετικά βήματα, υπήρχαν και αρνητικά. Ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα έχει τρεις ομάδες τσάντου. Νομίζω ότι υπήρχε μια ανάπτυξη. Σίγουρα η κρίση έφερε πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα έχει ρίξει την ποιότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλέον, ίσως μετά πολλά χρόνια, και ο πρωταθλητής πέσει προκληματικά. Τα πράγματα έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου πιο χαμηλά από εκεί που βρισκόμασταν, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε μια άθεση να συνεχίσουμε πιο ψηλά. Κυπριακό πρωτάθλημα παρακολουθείς κάπου. Παρακολουθούμε λίγο. Εντυπώσεις. Πιστεύω ότι είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, 4-5 ομάδες, με στόχο το πρωτάθλημα. Είναι κοντά ποιοτικά, πάντα ξεχωρίζει το ΑΠΟΕΛ, επειδή είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού και τα τελευταία χρόνια από ό,τι παρακολουθώ το κατακτά, αλλά με πολύ μικρές αποστάσεις απέναντι στις άλλες. Ένας πρώην συμπαίκτης έχει έρθει εδώ φέτος, Νταμπίζας, κάποιοι άλλοι έχουν φύγει πάει στην Ελλάδα, Γετσπάγια, πάρε δώσε με έντονο ελληνικό στιγμό. Υπάρχει ένας δεσμός γενικότερα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, έτσι, και Έλληνες, πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν παίξει και πρωταθλητές Ευρώπης όπως ο Τραγιανός έχει παίξει στην ανόρθωση. Πολλοί παίκτες όπως ο φίλος μου Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο Γιαννάκης ο Κάς έχουν παίξει σε πολύ μεγάλες ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτός ο δεσμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Υπάρχει κάποιος παίκτης που έχει ξεχωρίσει από το Κυπριακό Πρωτάθλημα ή κάποιος παίκτης που θα μπορούσαν να κάνουν και πορεία στην Ελλάδα? Γιατί το ρωτάω αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά στην προηγούμενη δεκαετία έχουν βγει πάρα πολύ καλή από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως αυτός ο εισαγωγή πολλών κοινοτικών ποδοσφαιριστών έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο χάσμα και το βλέπουμε αυτό και στην εθνική ομάδα. Πάρα πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί Κύπροι να μην παίζουν ή να απογοητεύονται τελείως και να μην μπορούν να συνεχίσουν. Γιατί το Κυπριακό ποδοσφαιριστό έβγαζε πάντα και έβγαζε καλούς ποδοσφαιριστές, πάρα πολλοί καλούς ποδοσφαιριστές, τους έχουμε γνωρίσει και εμείς. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει και αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να προωθηθούν και οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, τα παιδιά τα οποία αξίζουν, για να δημιουργήσουν για αυτή μια βάση την εθνική ομάδα.